Ένα όνειρο ζωής και ένα τάμα ετών ενός ομογενή του Γιάννη Κρυαρά εκπληρώθηκε την Κυριακή το πρωί με τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου στην Ανώπολη Σφακίων. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, η χάρη του Αγίου και η έμπρακτη βοήθεια των υπόλοιπων ομογενών τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να ανεγείρει έναν ιερό ναό στη γενέτειρά του. Μετά από 45 χρόνια δουλειάς που έλειπα στο εξωτερικό, ήρθα στο χωριό μου και κατάφερα με τη βοήθεια του Θεού και των φίλων μου και των συγγενών μου και των πατριωτών μου στην Αμερική και έκτισα αυτή την εκκλησία. Είναι ο Άγιος Παύλος. Ήταν επιθυμία μου από μικρό παιδί να χτίσω μια εκκλησία. Τελικά τα κατάφερα. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από πολλές περιπτώσεις, διότι εκπλήρωσα το όνειρο ζωής που ήθελα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μου μένει ακόμα, πολλών φίλων και ανθρώπων που πιστεύουν στην εκκλησία και αγαπάνε τη θρησία μας και το Θεό, θέλω να συμπληρώσω ακόμα μερικά κενά που έχω αφήσει, την αγιογραφία. Και όποιος έχει και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου μπορεί να με πάρει τηλέφωνο ή να με επικοινωνήσει με όποιο τρόπο μπορείτε. Με τη δέως εκκλησιαστική λαμπρότητα και με την πάντεμη συμμετοχή των ενωρητών αλλά και πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Σφακίων, πραγματοποιήθηκε η λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου. Η Εκκλησία παραμένει αποκούμπη για τους Έλληνες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει διαλύσει σε αρκετές περιπτώσεις τον κοινωνικό ιστό. Με τη συνδρομή των κατοίκων του χωριού και με ιδιαίτερα τη συμβολή του κυρίου Ιωάννου Κρυαρά, ο οποίος με ιδίες μόχθης και κόπης και με εράνου στην Αμερική, κατάφερε και αποπεράτησε αυτό το ναό που είναι όνειρο μια ζωή και του ευχόμαστε να έχει μακροημέρευση, υγεία και ευλογία του Θεού στη ζωή του. Πρωτοστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Λάμπης Ιβρίτου της Σφακίων κυρίου Ειρηναίου, είχαμε σήμερα τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Παύλου στην Ανώπολη Σφακίων. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στην κατασκευή του Ιερού Ναού, ειδικότερα τον Ιωάννη τον Κρυαρά, τον αγαπητό συγχωριανό, την οικογένειά του, τους ομογενείς, και θέλω να επισημάνω ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να αγκαλιάζονται, να προβάλλονται και να στηρίζονται. Εύχομαι η χάρη του Αγίου να είναι βοήθεια όλων μας, ειδικότερα σήμερα που περνάμε δύσκολες στιγμές. Το παρόν σε εγγένεια του Ιερού Ναού έδωσαν και οι υποψήφοι βουλευτές Χανίων με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, Παύλος Πολάκης και Μανούσος Βολουδάκης. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τα εγγένεια της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, που ομογενείς από την Αμερική, με επικεφαλής τον Γιάννη τον Κρυαρά, έφτιαξαν στον πανέμορφο τόπο που είναι πατρίδα και της μητέρας μου, στην Ανώπολη. Ήταν μια ευκαιρία τα σημερινά εγγένεια να σμίξουν φίλοι, γνωστοί και συγγενείς, να τιμήσουν τον Άγιο και να βρεθούν σε αυτόν τον όμορφο τόπο, ο οποίος πραγματικά μέσα και από τέτοιες ενέργειες μπαίνει σιγά σιγά σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Με πρωτοστάτη τον Γιάννη Κρυαρά, που μετά από δεκαετίες δουλειά στην Αμερική έγινε η ψυχή της προσπάθειας να θεμελιωθεί και να χτιστεί και να γίνει ένας τόσο όμορφος ναός του Αγίου Παύλου. Θα είναι για πάντα η απόδειξη του πώς η εσωτερική δύναμη των ανθρώπων αυτού του τόπου, της Ανώπολης, των Σφακίων, είναι αυτό που και στο παρελθόν έδωσε την ιδιαίτερη ταυτότητα στην περιοχή, έδωσε τη διαχρονική παρουσία στην ιστορία, και αυτή η εσωτερική δύναμη των ανθρώπων και η πίστη τους είναι αυτή που είναι και το διαβατήριό μας για το αύριο.